Τα δύο γκολ του Εμμάνουελ Φρανκού και η γέννη εμφάνισή του ενθουσίασαν τον Μιχάλη Ζόγα αλλά και όσους φίλους της ΑΕΛ παρακολούθησαν τη χθεσινή φιλική αναμέτρηση με τον αξιόμαχο πυργετό στα δέντρα που έληξε με νίκη 3-0 υπέρ των Βυσσινή. Το σκορ έκλεισε ο Βούζας με ωραίο γυριστό σουτ μετά από πάσα επίσης του Φρανκού, ο οποίος έδειξε εξαιρετικά βελτιωμένος έπειτα από ένα δεκαήμερο προπονήσεων. Για την ΑΕΛ, στο συγκεκριμένο μάτς προπονητικού χαρακτήρα, αγωνίστηκαν εκτός από τους σκόρερς και η Γκόντα, Πρίφτη, Καρανίκας, Γκαλίτσος, Σκούπρας, Δημόπουλος, Τσιάρας, Μάγκος, Παπαϊωάννου, Νταγκαλής, Κρητικός και Μπλέντι. Και ενώ ο Φρανκού βελτιώνεται, κάποιος άλλος συμπαίκτης του δεν λέει να βάλει μυαλό με τίποτα. Αναφερόμαστε στον Ζωέλ Τσιμπάμπα, ο οποίος υπέπεσε για πολλωστή φορά σε πειθαρχικό παράπτωμα, καθώς στην προκειμένη περίπτωση, και ενώ τη Δευτέρα είχε προηγηθεί σοβαρό λεκτικό επεισόδιο με τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Νεμπεγλέρα, αποχώρησε από τα δέντρα όταν έμαθε πως δεν θα παίξει στο φιλικό, αλλά θα υποβληθεί σε ατομικό πρόγραμμα βελτίωσης της φυσικής του κατάστασης. Το ότι αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ο ίδιος ο Μιχάλης Ζόγας δήλωσε πως δεν πρόκειται να ρισκάρει για χάρη κανενός το κλίμα που επί 7 μήνες χτίζεται στα αποδυτήρια, ίσως αποτελεί και το προμήνυμα για την οριστική λύση της συνεργασίας της ΑΕΛ με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τέλος, και ενώ όλοι αγωνιούν για την κλήρωση του πρωταθλήματος, κάθε άλλο παρά βέβαιο είναι πως οι Βυσσινοί θα δώσουν κάποιο δυνατό φιλικό το Σαββατοκυριακό, δεδομένου ότι για ένα ακόμη δεκαήμερο δεν μπορεί να δοθεί σε χρήση ο αγωνιστικός χώρος του ΑΕΛ FC Arena.